η δύναμη στο εκπαιδευτικό σας έργο. Να είστε καλά. Ωραία. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό απόγευμα, γεια σας. Χωρίς διάλειμμα, γιατί ήδη είμαστε πιεσμένοι στον χρόνο, θα περάσουμε στο δεύτερο θέμα μας και νομίζω για να με αποδεσμεύσει λίγο και να μπορέσουν να ερμηνεύσουν φανή, θα κάνει την παρουσίαση τώρα εσύ. Ναι, λοιπόν, έχουμε κοντά μας τρία παιδιά από το τρίτο λύκειο, καθώς και την καθηγήτριά του, την κυρία Αλίκη Μιχαλοπούλου. Καλησπέρα, παιδιά. Θέλετε να μας πείτε λίγο τα ονόματά σας. Έχουμε κοντά μας τον. Ανδρέας Σαραντίδη, Ευαγγέλη Χατζικονσταντίνου και Χαράλαμπο Τουμπάρη. Και Αλίκη Μιχαλοπούλου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Και θέλουν να μας παρουσιάσουν και να μας πούν κάποια πράγματα από την προσωπική τους εμπειρία και τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Erasmus. Αλίκη, θέλεις να μας πεις κάποια πράγματα λίγο για το πρόγραμμα? Καταρχήν, ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Εσύ είσαι η συμπαρουσιάστριά μας αυτή την εκπομπή, αγαπητή μου, η πιστή ακροάτρια. Επιτέλους είσαι παρούσα. Και λοιπόν, τώρα είσαι παρούσα. Λοιπόν, ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα. Η παρουσίαση στην εκπομπή. Η συμμετοχή μου στην εκπομπή σας. Δικό μας όνειρο. Πού είσαι, Αλέξη, να τα ακούσεις αυτά, πού είσαι, Αλέξη. Του στέλνουμε και χαιρετισμού του Αλέξη Δημαρά, έτσι. Ο Αλέξης, ναι, να πούμε ότι απουσιάζει. Ήταν σε μια εκδρομή με το σχολείο του. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, Αλίκη, ο λόγος σε εσένα και στα παιδιά. Να ξεκινήσω με τον τίτλο του προγράμματος. Το τρίτο λύκειο συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό. Λέγεται Using Drama Strategies to Learn English Language and European Values through Shakespeare. Μαθαίνουμε αγγλικά και ευρωπαϊκές αξίες μέσω του θεάτρου και μέσα από τα κείμενα του Shakespeare. Μάλιστα. Ο Shakespeare, 400 χρόνια από το θάνατό του, είναι επίκαιρος όσο ποτέ και τον τιμάμε εμείς με αυτόν τον τρόπο. Είναι 5 κράτη, Δανία, Αγγλία, Τουρκία, Ρουμανία, Ελλάδα, 5 θεατρικά έργα και κάθε κράτος έχει αναλάβει ένα έργο. Η Δανία τον Άμπλετ, η Ελλάδα τον Ρωμαίο και Ιουλιέτα, η Αγγλία τον Βασιλιά Λίρ, η Τουρκία τον Μάκβεθ και η Ρουμανία τον Έμπορο της Βενετίας. Η λειτουργία αυτής της ομάδας στήθηκε από το Πανεπιστήμιο Μετροπόλιταν του Μάντζεστερ, αυτή είναι και η ιδιαιτερότητα αυτού του προγράμματος, συμμετέχει και το Πανεπιστήμιο, το οποίο ανεβάζει πάρα πολύ την ποιότητα των σπουδών, της γνώσης που θα παραχθεί και που θα δοθεί στα παιδιά. Και είναι και οι φοιτητές και καθηγητές του Πανεπιστημίου, οι οποίοι είναι καθοδηγητές όλων των θεατρικών δρόμενων. Βασικά είναι το θέατρο στην εκπαίδευση. Και από την Ελλάδα πόσα σχολεία μετέχουμε? Από την Ελλάδα σε αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ένα, το τρίτο γενικό λύκειο Ξάνθης. Οποία τιμή λοιπόν για την Ξάνθη πραγματικά να εκπροσωπεί όχι μόνο την πόλη, το λύκειο, αλλά ολόκληρη τη χώρα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ακριβώς. Επίσης τα άτομα που αποτελούν είναι πάνω, που αποτελεί αυτή την ομάδα είναι πάνω από 250. Τώρα έκανα τον υπολογισμό. Οι φοιτητές είναι πάρα πολλοί που συμμετέχουν και θα ήθελα να δώσουμε το λόγο στα παιδιά να μας πούνε την εμπειρία τους, γιατί είναι μόλις ήρθαν από τη Δανία. Ωραία. Μάλιστα. Για λόγο σε εσάς. Πώς περάσατε, τι αποκομίσατε από την εμπειρία σας στη Δανία? Ήταν μια τρομερή εμπειρία. Καταρχάς με το που φτάσαμε υπήρχε έτσι, η θερμή υποδοχή και μας οδήγησαν στα σπίτια. Η κάθε οικογένεια, ας πούμε. Ωραία, να σημειώσουμε ότι τα παιδιά δεν φιλοξενήθηκαν φυσικά σε ξενοδοχείο, αλλά στα σπίτια δανών ζήσαμε οικογενειών. Όλη την καθημερινότητα της Δανίας, από μέσα μπορούμε να πούμε, καθώς ξυπνούσαμε όλοι μαζί σαν οικογένεια, γευματίζαμε και μετά πηγαίναμε στο σχολείο, όπου παρακολουθούσαμε τις δύο πρώτες ώρες από το ορολόγιο πρόγραμμά τους και στη συνέχεια δουλεύαμε για περίπου 5 ώρες σε αυτό το project με θέμα τον Άμπλετ. Πόσες μέρες ήσασταν στο εξωτερικό, παιδιά? Όλη η εκδρομή ήταν μία εβδομάδα. Άρα είχαμε κομμάτι τουριστικό, φαντάζομαι, αλλά και το ουσιαστικό κομμάτι ήταν το πρόγραμμα το ίδιο, το εκπαιδευτικό, στο οποίο είχα την καθοδήγηση εκπαιδευτικών από πού, από την Ελλάδα ή από το εξωτερικό? Δεν ήταν ακριβώς εκπαιδευτική. Αλλά ήταν οι φοιτητές
οι οποίοι μας χώρισαν σε ομάδες και δουλεύαμε με δύο κύριους επιτηρητές, ας πούμε. Φοιτητές θεατρολόγους. Από πού ήταν, η ελληνική ομάδα από πού είχε τους φοιτητές? Οι φοιτητές είναι όλοι από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Α, μάλιστα. Αυτοί οικοδόμησαν αυτό το πρόγραμμα και μας το παρέχουν. Άρα ήταν bilingual το πρόγραμμα, δηλαδή τα παιδιά πρέπει και να επικοινωνήσουν και στα ελληνικά, φαντάζομαι, με τους εκπαιδευτικούς. Πόσο εύκολο ήταν αυτό? Αυτό ήταν και το εντυπωσιακό, ότι μέσα σε 2-3 μέρες καταφέραμε και μεταξύ μας να επικοινωνούμε στα αγγλικά. Δεν χρειαζόταν πλέον να επικοινωνούμε στα ελληνικά, γιατί και μέσα στην ομάδα που έπρεπε να επικοινωνούμε και με τα άλλα παιδιά και με Ρουμάνους και Τούρκους και Δανούς, έπρεπε οι επικοινωνίες να είναι στα αγγλικά. Και αυτό ήταν κάτι που πιστεύω πέτυχε το πρόγραμμα. Φαντάζομαι στα σύγχρονα αγγλικά, όχι στα αγγλικά του Σέξπιρ. Γιατί εκείνα τα αγγλικά είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά πάρα πολύ δύσκολα. Όχι, όχι, στα σύγχρονα αγγλικά. Οπότε ήταν εύκολη η επικοινωνία σας. Ναι, τα απλά αγγλικά που μάθαινε οποιοδήποτε θα μπορούσε να άνετα να συνοηθεί με οποιοδήποτε. Τι ήταν αυτό που σας άρεσε πιο πολύ, που σας εντυπωσίασε? Γενικά γνωρίσαμε μια άλλη κουλτούρα, έναν άλλον τρόπο ζωής. Και ήταν αξιοθαύμαστο το πώς σχετικά κοντά μας υπάρχει ένας τελείως διαφορετικός κόσμος, τον οποίον είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε, και ήταν πολύ όμορφη αυτή η εμπειρία που είχαμε τη δυνατότητα να επισκεφτούμε αυτή την χώρα. Τι θα έλεγα, όσον αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα, προτιμάτε αυτό της Δανίας ή αυτό της Ελλάδας? Το γνωρίσατε καταρχήν, δεν ξέρω. Ναι, το ζήσαμε για 4 ημέρες. Πώς σας φάνηκε? Είναι αρκετά διαφορετικό από το δικό μας το ελληνικό που έχουμε συνηθίσει, αλλά είναι και χαμηλότερης ποιότητας όσον αφορά το περιεχόμενο. Βέβαια είναι καλύτερο και πιο διασκεδαστικό προς τους μαθητές, αλλά υστερούν σε γνώσεις. Σε γνώσεις, δηλαδή περίπου λίγο πώς είναι, ας πούμε, τι διαφορετικό έχει? Καταρχάς, δεν έχει απουσιολόγιο. Ναι. Δηλαδή, οπότε δεν δημιουργεί καθόλου άγχος στα παιδιά, έτσι? Ακριβώς. Πηγαίνουν εκεί γιατί το χαίρονται. Ξυπνάνε, είναι υποχρέωσή τους. Είναι διαφορετική. Πηγαίνουν. Πηγαίνουν. Είναι διαφορετική η νοοτροπία τους. Είναι αυτό. Πρέπει να πάνε στο μάθημα και το παρακολουθούν. Η λέξη κοπανατζής δεν βλέπω ότι μεταφράζεται σε κάποια γλώσσα. Είναι ελληνική. Όσον αφορά το ωράριο λειτουργίας κτλ. Αρχίζουμε από τις 8 όταν χτυπάει το κουδούνι και είναι 2 ώρα τα μαθήματα. Με μισή ώρα διάλειμμα. Και μετά συνεχίζεται αυτό μέχρι τις 3. Μάλιστα. Ο Σέξπιρ ως κεφάλαιο του ευρωπαϊκού πολιτισμού, καθώς και αυτό ήταν και το θέμα σας. Πόσο τελικά σας ενδιαφέρε να γνωρίσετε αυτόν τον συγγραφέα, αυτή την προσωπικότητα του ευρωπαϊκού πολιτισμού, και αν αποκομίσατε κάτι θετικό ή αρνητικό στη δική σας την περίπτωση? Ο Σέξπιρ ήταν στην ουσία μόνο μία αφορμή και ένα ερέθισμα πάνω στο οποίο είχαμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε με τα παιδιά των άλλων χωρών και να δημιουργήσουμε κάτι δικό μας. Κάτι που είχε στοιχεία και έμπνευση από τον Σέξπιρ, αλλά μέχρι εκεί. Ήταν πολύ όμορφη η επαφή με τον Σέξπιρ όσο η επαφή υπήρξε, και γενικά ήταν ακόμα καλύτερη η συνεργασία με όλα τα παιδιά εκεί πέρα. Είναι κάτι που θα παρακολουθήσουμε κι εμείς? Υπάρχει κάποιο feedback στην δική μας την πόλη, ή απλώς αυτή η εμπειρία μεταφέρεται τώρα? Φυσικά θα έχουν κάποια στιγμή, φαντάζομαι, και εδώ στο σχολείο. Α, αυτά να μας τα πείτε, αυτά μας ενδιαφέρουν. Καταρχήν έγινε η διάχυση της πληροφόρησης στη σχολική κοινότητα, μόνο στα πλαίσια των παιδιών του Erasmus. Θα γίνει. Πόσοι συμμετείχαν από την Ξάνθη, πόσα παιδιά ήταν στην Ελλάδα? 5 μαθητές και 2 καθηγητές συνοδοί. Η διάχυση της πληροφόρησης από την εμπειρία τους στη Δανία θα γίνει στα πλαίσια της παρουσίας των project στα σχολεία, σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, και γι' αυτό μας δίνει τη δυνατότητα και το ραδιόφωνο να κάνουμε αυτή τη διάχυση της πληροφόρησης για την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και την έμπνευση και από άλλους καθηγητές να αναλάβουν τέτοια προγράμματα. Να τολμήσουν να αναλάβουν τέτοια προγράμματα.
Είναι τόλμημα το να μπει κανείς στη διαδικασία, να διαπραγματευτεί θέματα. Έχει πολύ δουλειά. Και οι υποχρεώσεις είναι βέβαια πολλές, αλλά και το να ανοιχθείτε σε τέτοιου είδους προγράμματα δεν είναι κάτι εύκολο, ειδικά στις μέρες μας. Ναι, είναι ευθύνη. Είναι ευθύνη. Η ευθύνη φέρει και ελευθερία. Λοιπόν, το μήνυμα της ημέρας. Η ευθύνη φέρει και ελευθερία. Και θα τους περιμένουμε όλους αυτούς στις 5 Μαΐου. Μέχρι τις 12 Μαΐου έχουμε, εμείς είμαστε η χώρα υποδοχής και θα οργανώσουμε μία εβδομάδα φιλοξενίας για τους Άγγλους, τους Δανούς, τους Ρουμάνους, τους Τούρκους και τα δικά μας παιδιά. Με όσες περισσότερες δραστηριότητες μπορούμε, το πρόγραμμα είναι πολύ περιορισμένο και εκεί θα παιχτούν 4 έργα, Ρωμαίος και Ιουλιέτα, γιατί εμείς έχουμε αυτό το έργο αναλάβει, με τη δική τους, με τη σύνθεση των παιδιών τους, προσαρμοσμένο στην δική τους οπτική ματιά, κουλτούρα, διάθεση και χαρά. Εκεί θα ήθελα να έρθουν πάλι παιδιά να συμμετέχουν και να μεταφέρουν την εμπειρία. Νομίζω αυτή. Ότι πρέπει να αφιερώσουμε τότε μια ολόκληρη εκπομπή και μάλιστα αν είναι δυνατόν να έχουμε και παιδιά και από τις άλλες χώρες στο ραδιόφωνο. Το σκέφτηκα, Νίκο, αλλά επειδή το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ πιεσμένο, εγώ θα κάνω μία προσπάθεια. Ενδεχομένως εμείς με ένα μαγνητοφωνάκι θα έρθουμε στον χώρο σας όμως για να πάρουμε κάποια συνέντευξη και με την βοήθεια βέβαια των παιδιών. Φαντάζομαι έχετε γίνει φίλοι τώρα με τα παιδιά αυτά, έτσι. Ναι, εννοείται. Τώρα θα ξέρετε ότι σε όποια χώρα πάτε από αυτές έχετε κάποιον άνθρωπο. Έτσι είναι, γιατί όσοι έχουμε εμπειρία από τέτοια προγράμματα, όταν ήμασταν κι εμείς νεότεροι. Αυτά τα προγράμματα σου δίνουν δυνατότητα πια αυτές οι χώρες να μην είναι ξένες, να είναι οικείες μέσα από την επαφή με αυτά τα παιδιά. Ναι. Τι θέλετε να καταθέσετε από αυτή την εμπειρία, πέρα από τις ερωτήσεις που σας κάναμε εμείς. Τι άλλο θέλετε να προσθέσετε. Καταρχάς, ποια τάξη είμαστε τώρα, είμαστε. Δευτέρα ηλικία. Ναι. Είστε πια στη δύσκολη φάση της μαθητικής σας ζωής. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο σας δίνει μια ελευθερία άλλη από αυτή που είναι το σφιχτό πλαίσιο των εξετάσεων και των μαθημάτων κατεύθυνσης. Μπορείτε αυτά να τα συνδυάσετε, δηλαδή μπαίνετε στη δικασία πια να δίνει εισαγωγή στο πανεπιστήμιο και ένα τέτοιο πρόγραμμα ταυτόχρονα. Μπορούν αυτά να παντρευτούν. Πιστεύω πως ήταν αρκετά ωραίο να έχουμε ένα αρκετά μεγάλο διάλειμμα από την καθημερινότητα με τα φροντιστήρια και όλα αυτά. Και σαφώς είναι τρομερή εμπειρία και άξιζε τον κόπο. Καθώς και θα μπορέσουμε να ελπίζουμε βέβαια να το επαναλάβουμε στο πανεπιστήμιο. Κάτι αντίστοιχο. Σας το ευχόμαστε. Γι' αυτό και ναι, ελπίζουμε ότι αυτό το ταξίδι να είναι μόνο η αρχή και να συνεχίσει. Ευχόμαστε κι εμείς, πραγματικά. Μέσα από την καρδιά μας, σας το ευχόμαστε. Ναι, να αποκομίσετε όσες περισσότερες εμπειρίες μπορείτε. Μπείτε τα στον αέρα, παιδιά. Δεν είναι εδώ. Έχουμε... η παρέα μας είναι ελεύθερη. Ό,τι θέλετε να πείτε, μπορείτε να το πείτε ελεύθερα στους ακροατές μας. Ελπίζω να σας ακούν καταρχάς οι μαθητές σας αυτή τη στιγμή. Όπως και να έχει, εμείς να τους στείλουμε χαιρετίσματα, είναι σίγουρα δύσκολες οι ώρες. Παρακαλώ. Να ευχαριστήσω τον Σύλλογο Διδασκόντων του Τρίτου Λυκείου Ξάνθης για την βοήθειά του και ιδιαίτερα τον διευθυντή μας, τον κύριο Τσετικόπουλο Κωνσταντίνο, για την άψογη συνεργασία που έχουμε και την αρρωγή του στο πρόγραμμα. Είναι πολύ σημαντικό ο διευθυντής να είναι κοντά σε αυτά τα προγράμματα. Γιατί έχει πάρα πολύ γραφειοκρατική δουλειά. Πάρα πολύ γραφειοκρατική δουλειά. Και μεγάλη ευθύνη. Και επίσης να ευχαριστήσω το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Τρίτου Λυκείου Ξάνθης, που πάντα είναι κοντά μας σε ό,τι ζητήσουμε, σε ό,τι... Είναι δίπλα μας και ηθικά και οικονομικά και με την παρουσία τους και λοιπά. Φυσικά να ευχαριστήσω τους μαθητές μου που με χαρά συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα και θέλω να τους ευχηθώ καλή επιτυχία στη ζωή τους και να είστε συλλέκτες εμπειριών για να μπορείτε να επιλέγετε αυτό. Η Αλίκη νομίζω έδωσε την καλύτερη ευχή για όλους μας να είμαστε σαν καλές μέλισσες όπου οι μέλισσες πηγαίνουν στο καθαρό νέκταρ και αφήνουν τη βρωμιά πέρα και τα παιδιά είναι σε μια φάση που πρέπει να συλλέγουν ό,τι καλύτερο. Θέλετε κάτι να προσθέσετε, παιδιά, πριν κλείσουμε την σημερινή εκπομπή? Θα ήθελα να πω ότι είναι μια ξέχαστη εμπειρία. Θα ήθελα να στείλουμε όλοι τις ευχές μας στα παιδιά και όσοι μπορούν και έχουν τη δυνατότητα να μπουν σε τέτοιου είδους προγράμματα, είτε τώρα είτε στο μέλλον,
γιατί είναι πραγματικά κάτι μοναδικό, κάτι αξέχαστο, κάτι το οποίο θα τους συνοδεύσει όλη τους τη ζωή. Επίσης, να ευχαριστήσουμε την κυρία Ταοκτσόγλου και τον κύριο Λιρατζόπουλο, οι οποίοι συνόδευσαν τα παιδιά στη Δανία και φέρανε σε πέρας ένα πολύ μεγάλο και δύσκολο εγχείρημα. Πάρα πολύ ωραία. Τα παιδιά κλείσαν την ενθάρρυνση στους μαθητές τους να συμμετέχουν και εκείνοι. Και κάπου εδώ πέρα η σημερινή νεανική εκπομπή, αγαπητή Φανή και αγαπητοί κρατές. Με πολύ αγάπη, έφτασε στο τέλος. Ναι, να ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά που ήρθαν και τη Γεωργία που ήταν πριν και την Αλίκη που είναι εδώ τώρα. Ζητούμε και πάλι συγγνώμη από τον Ραφαήλ που δεν καταφέραμε να κουβεντιάσουμε όπως ελπίζαμε, αλλά κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα τον έχουμε για τον ένα ή τον άλλο λόγο θα τον έχουμε ραδιοφωνικά. Καλή δύναμη, παιδιά. Καλή δύναμη στο έργο σας, κύριε Χαμπούλου. Αγαπητή Αλίκη. Καλό απόγευμα, αγαπητοί ακροατές. Καλό απόγευμα, γεια σας. Είστε πάλι εξαιρετικοί. Πάρα πολύ ωραία. Πρώτη φορά στο ραδιόφωνο. Δεν το ρωτήσαμε αυτό, βρε. Πρώτη φορά στο ραδιόφωνο. Εγώ θα έλεγα τα παιδιά να μην απλά συλλέκτες εμπειριών, να δημιουργούν ευκαιρίες για να αποκτούν εμπειρίες. Έτσι και όχι απλά να συλλέγω, γιατί πολλά πράγματα μάθαμε να συλλέγουμε στη ζωή μας, είμαστε κουράσει. Σωστό. Ας μην είμαστε πλέον και σε αυτό. Α, παιδιά, εμένα δεν μου το είπατε ότι αυτό τραβάει το σύνορα. Εγώ ήμουν με βγαλμένα τα γυαλιά μου. Sorry. Νόμιζα εγώ το σύνορα εκεί που ήμουν χαλαρή, γιατί δεν ξέρω. Σοφία θα μας βγάλει. Α, θέλετε σέλφι πριν, όχι θέλετε. Μια σέλφι θα μας βγάλει. Στείλτε μας όμως για να βάλουμε και εσύ. Ελάτε, θα σας βγάλω εγώ. Κάνε από εδώ και εσύ για να σε πάρω εγώ. Κάτω από το πλάτι. Η Άννη τα οκτσόγλου. Τι έκανε η Άννη. Βγάλετε μπόλικες. Α, ναι, σωστά, είναι και αυτό. Έλα, εντάξει. Κορίτσια κουνηθήκατε. Κουνία μια λίγη, ρε, δεν το πιστεύω ότι μας πέτυχες έτσι. Ναι. Τέλεια. Πάλι καλή, εντάξει. Νομίζω ότι σε μια σέλφη. Έλεξε το πρέπει να γίνετε. Και μια σέλφη, μην είναι λιγονικό, και μια σέλφη. Φαινόμαστε λίγο. Μπήκα κι εγώ. Έψωνα, εντάξει. Ποια είναι τα παιδιά, δεν μας άστε. Σε ποιες χώρες θα πάτε, ήταν η Δανία. Ποιες πήγατε και Αγγλία, πήγατε και... Είναι Κωνσταντίνου, Σαραντίδης και Τουμπάρι. Άρα τα δύο παιδιά πήγανε. Τουμπάρι, παιδιά, λοιπόν, ότι είναι από την Ξάνθη. Απλά τα άλλα δεν μπορούσαν να έρθουν εδώ. Ποια είναι τα άλλα παιδιά που πήγαν σε άλλες χώρες. Ακόμη δεν έχουν, τώρα ξεκίνησε. Του χρόνου θα πάνε. Δύο χρόνια κρατάει το Εράσμους. Άλλο τμήμα δηλαδή θα είναι. Είναι διάφοροι μαθητές, αλλά δεν πάνε όλοι οι ίδιοι πάντα μαθητές, όλοι τα ταξίδια, κατάλαβες. Εντάξει, καλά, είναι να πάνε και άλλα παιδιά. Εσείς όμως πήρατε Δανία. Δανία. Παιδιά, δηλαδή όταν έρθει το σύστημα τώρα στο χαλαρό εδώ που είμαστε, πέρα τη φασούλα, πέρα μια άλλη τώρα. Κάτσε, πέρα την μόρφη, κάτσε. Πώς το βρήκατε και το σύστημα, το πρόγραμμά τους. Πολύ χαλαρό. Τι λέτε, τι μαθήματα έρχεσες να δείτε ότι έχουν στον πρόγραμμα, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε κιόλας κάποια στιγμή. Τι, ας πούμε, για πείτε ένα μάθημα στο οποίο είχατε την ευκαιρία να δείτε. Εμείς από εκεί που ήταν τα μαθηματικά που μας έκανε τη μεγαλύτερη. Ρε, να παρακολουθήσει, ρε. Όπου δεν είχαν καμία σχέση με τα μαθηματικά της, του τρίτου γυμνάσιου που... Τι κάνουν, δηλαδή. Τι κάνουν τα παιδιά εκεί στην Αθήνα. Σαν ήλιο εννοείς. Ναι, ναι. Εγώ έτσι πιστεύω ότι θα είναι. Ή σαν τρόπο στη δασκαλία. Και ότι δεν πηγαίνουν στο σχολείο με τσάντες. Ενώ πήγαμε τσάντες, αλλά χωρίς βιβλία. Εννοείς ότι το έχουν καλαψηφιακά. Έχουν ελάχιστο. Κάθε ταξίδι 10 και 24. Βαδιά είναι ένα θεμικό κουράσιτσι. Γιατί δεν είμαι πολύ της τεχνολογίας. Έχουν το υλικό εκεί αποθηκευμένο, μπαίνουν, ενισχύουν, προσθέτουν, αφαιρούν, διαμορφώνουν. Όλα γίνονται ψηφιακά. Να το γυρίσουν να μας βλέπει όλους, ρε παιδιά. Όλα γίνονται ψηφιακά δηλαδή, ε. Μάλιστα. Και δηλαδή, για πείτε μου έτσι, ας πούμε, τι μάθημα κάνανε, έπρεπε να κάνουν, να πιστεύουν οι
αυτή η γυμνάσιο είχε το αντίστοιχο γυμνάσιο. Νίκο, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω. Είχαμε πρόβλημα, δεν ξέρω αν το ακούγατε. Μας έπεφταν οι γραμμές στον αέρα. Ενώ είχαμε τηλέφωνο, παίρναμε, ξαναπέρναμε, ξαναπέρναμε. Εσύ καθυστερήσαμε να πάρει τη στιγμή. Όχι, εσύ ήταν δουλειά του. Καλά, εσύ είσαι για ραδιόφωνο. Μήπως θα ανακοινώσουμε από τώρα επίσημη συμπαρουσιάστρια. Είμαι στο διοικητικό συμβούλιο, κανονικά δεν πρέπει να έχουμε εδώ. Όχι, όχι, ξέρω τι λέει. Εντάξει, δεν είναι πολύ κυριότητα. Και μέσω ενός προγράμματος έδιναν ασκήσεις σχετικά αντρές. Δηλαδή έδιναν ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Ποιος είναι ο θεολόγος σας? Ο θεολόγος μας είναι η Περιστέρα και η Αγενή του. Στο πρόγραμμα και ήταν... Να το κάνουμε σε κλίμακα. Δεν ήταν και τόσο εύκολο. Ήταν σχετικά... Αντρέα... Είχα το να τραβάσει. Εσείς αυτός... Μιλήσατε την κάμερα. Εσείς αυτός... Τραβήστε την. Τραβάει ακόμα. Βγάζει μόνο μας που Α, θέλετε, συγγνώμη με τα παιδιά. Ακούγονται όλα όμω. Παιδιά, δεν τα ακούσατε τώρα. Μεταξύ μας πριν δεν συζήτηση κάνουμε. Λοιπόν, turn off. Να μάθει.